Αυτό προφανώς και δεν είναι η κανονική συσκευασία ενός tablet που πωλείται με αυτή στα καταστήματα. Είναι το κουτί στο οποίο η Samsung Ελλάς στέλνει συνήθως τα δείγματα για δοκιμή, όπως αναφέρει άλλωστε και ο τίτλος του συγκεκριμένου βίντεο. Μέσα στο κουτί αυτό υπάρχει το νέο Galaxy Tab A7 Lite, ένα αρκετά οικονομικό τάμπλετ από την εταιρεία, οικονομικό και για τα δεδομένα της Samsung αλλά και γενικότερα, σχεδιασμένο ακριβώς για όσους θέλουν απλά ένα τάμπλετ για καθημερινή χρήση, για να βλέπουν βίντεο και μέχρι ένα σημείο να προσπαθούν να κάνουν μερικά ακόμα πράγματα με αυτό. Τώρα, τυπικά αφού η συσκευασία είναι προφανώς ήδη ανοιγμένη και όχι ένα κανονικό κουτί, δεν είναι απαραίτητα ένα unboxing βίντεο το συγκεκριμένο, είναι περισσότερο ένα βίντεο για να γνωρίσουμε μαζί έτσι κι αλλιώς για πρώτη φορά από κοντά το συγκεκριμένο τάμπλετ. Το μαχαίρι προφανώς και δεν χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έφερα για να μην παρεξηγηθεί ότι δεν το χρησιμοποίησα. Έχω και στο φόντο δύο τηλέφωνα της Samsung, τον Galaxy S21 Plus και τον Galaxy S21 Ultra. Ναι, με αυτό το περίεργο κόκκινο skin, δύο τηλέφωνα που μαζί κοστίζουν όσο 10 tablet Galaxy Tab A7 Lite. Παρ' όλα αυτά, αφήνοντας αυτή τη μικρή ηρωνία στην άκρη, πάμε να ανοίξουμε την περίεργη έτσι καλή συσκευασία και σε φυσαλίδες, σε μια σακούλα με φυσαλίδες έχουμε το ίδιο το Tab A7 Lite, να το αφήσω προς το παρόν στην άκρη γιατί έχω και ένα φορτιστή και ένα USB Type-C καλώδιο. Εδώ δυστυχώς σε κάποια άλλα προϊόντα της Samsung δεν περιλαμβάνονται αυτά τα δύο στη συσκευασία ή τουλάχιστον όχι ο φορτιστής. Καλό είναι να αναφέρω ότι στην περίπτωση του Tab A7 Lite και ο φορτιστής και το καλώδιο περιλαμβάνονται κανονικά στη συσκευασία που πωλείται στα καταστήματα. Λοιπόν, τα αφήνω και αυτά τα δύο στην άκρη. Θα μαζέψω πολύ σύντομα τη συσκευασία αυτή, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο άλλωστε, και πάμε να δούμε το ίδιο το tablet. Λοιπόν, είχε 4 διαφορετικά αυτοκόλλητα στο πίσω μέρος του το συγκεκριμένο Galaxy Tab A7 Lite. Τα αφαίρεσα γιατί είναι αυτοκόλλητα που δεν θα υπάρχουν στα tablet που θα πωλούνται κανονικά στα καταστήματα. Έχω αφήσει μόνο αυτό που αναφέρει τον κωδικό του μοντέλου και την έκδοση που έχω στα χέρια μου, η οποία είναι και η βασική με 32 GB αποθηκευτικού χώρου και 3 GB μνήμης RAM, απολύτως βασική για να κάνει κάποιο απλά τη δουλειά του καθημερινά. Τώρα, η οθόνη του τάμπλετ έχει μία άλλη ζελατίνα και εδώ απλά για τυπικούς λόγους και για την χαρά της συγκεκριμένης διαδικασίας θα την αφαιρέσω και αυτή από την οθόνη του τάμπλετ. Πριν δούμε λοιπόν την ίδια την οθόνη και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, πάμε να δούμε λίγο την εξωτερική κατασκευή. Και αυτό γιατί για τα χρήματα τουλάχιστον που κοστίζει το Tab A7 Lite είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα κατασκευή. Σχεδόν όλο το πίσω μέρος του είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, από αλουμίνιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, με εξαίρεση μια μικρή λωρίδα στο κάτω και πάνω μέρος, το οποίο είναι οι κεραίες από κάτω και δεν μπορούν να καλύπτονται από μια μεταλλική επιφάνεια. Υπάρχει και μία κάμερα για τυπικούς λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πρακτικό έτσι κι αλλιώς να βγάζει κάποιος φωτογραφία με ένα tablet. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη κάμερα έχει ονομαστική ανάλυση 8 MP και autofocus. Εδώ μέχρι και αυτό θεωρείται χαρακτηριστικό. Τώρα, το υπόλοιπο tablet, πάμε να το δούμε περιμετρικά. Στο πάνω μέρος έχουμε ηχείο, έχει στερεοφωνικό ήχο το Tab A7 Lite. Δύο βέβαια ηχεία, όχι τέσσερα όπως τα καλύτερα και ακριβότερα tablet της εταιρείας. Ένα ακόμα αυτοκόλλητο το οποίο μου ξέφυγε, τέλος πάντων. Και στο κάτω μέρος έχουμε τη USB Type-C θύρα από την οποία και φορτίζει το Tab A7 Lite, το βασικό του ηχείο και υποδοχή για ακουστικά. Σε οικονομικά tablet, η Samsung συνεχίζει και καλά κάνει να θεωρεί ότι η συγκεκριμένη θύρα είναι χρήσιμη σε κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα οικονομικό και απλό ζευγάρι ενσύρματων ακουστικών. Τώρα, στο κομμάτι του χειρισμού, όλα τα πλήκτρα είναι στη δεξιά πλευρά του tablet, το power button και τα πλήκτρα της έντασης, μαζί με ένα ακόμα μικρόφωνο και βρίσκονται σε αυτό το σημείο γιατί τυπικά η Samsung θεωρεί ότι το Tab A7 Lite θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο όρθιο με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό έχει τοποθετήσει και την μπροστινή selfie κάμερα σε αυτό εδώ το σημείο. Η ανάλυση της είναι 2 μόλις megapixels και ουσιαστικά είναι χρήσιμη κυρίως για βίντεο κλήσεις. Τώρα, πάμε να τα ανάψουμε για πρώτη φορά. Υποθέτω ότι θα ανάψει, ότι έχει αρκετή μπαταρία. Ναι, άναψε χωρίς όμως να δονηθεί για κάποιο λόγο το Tab A7 Lite. Μικρή διαφορά, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, για την ίδια την οθόνη, έχει κάτι το ασυνήθιστο ότι η διαγώνιό της είναι στις 8,7 ίντσες, είναι λίγο διαφορετική από το συνηθισμένο για τα μικρότερα τάμπλετ της εταιρείας και η ανάλυση της είναι στα 1340x800 pixels, που είναι τυπικά το αντίστοιχο του 1280x800 για μια οθόνη με λίγο μεγαλύτερο ύψος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι προφανώς ένα LCD panel, άλλωστε είναι ένα πολύ οικονομικό tablet
το Tab A7 Lite, περιμένουμε να ξεκινήσει για πρώτη φορά. Τώρα το πλαίσιο γύρω από αυτή την οθόνη, για τα δεδομένα πάντα της συγκεκριμένης κατηγορίας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι ιδιαίτερα αποδεκτό, είναι πολύ μικρό στην αριστερή και δεξιά πλευρά του και λογικό σε μέγεθος πάνω και κάτω από την οθόνη, κάτι που κάνει και τις συνολικές διαστάσεις του Tab A7 Lite να είναι αρκετά καλές, ενώ παρά τη μεταλλική κατασκευή του δεν είναι και ιδιαίτερα βαρύ όταν το κρατάς στο χέρι σου. Παραδοσιακά, μικρή παύση και εδώ, περνάω τον οδηγό εκκίνησης και επιστρέφω αμέσως μετά. Λοιπόν, ολοκλήρωσα τον οδηγό εκκίνησης, είναι πλέον έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω το Tab A7 Lite. Εδώ θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός όσο γίνεται. Το tablet έχει στο εσωτερικό του τον Helio P22T, επεξεργαστή της MediaTek, έναν πραγματικά παλαιότερο και σχετικά αργό επεξεργαστή. Βέβαια, είναι ένα οικονομικό tablet για απλή καθημερινή χρήση. Η διαδικασία του να περάσει κάποιος τον οδηγό εκκίνησης καθυστερεί λίγο, ίσως περισσότερο, και σε κάποιες περιπτώσεις και το tablet δείχνει να δυσκολεύεται να κάνει κάποια πράγματα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εγκαταστήσει και κάποιες προεγκατεστημένες εφαρμογές της Samsung και της Google. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί, η Samsung έχει μειώσει σημαντικά την ταχύτητα των animation προκειμένου να είναι λίγο πιο εμφανής η απόδοσή του tablet χωρίς να κάνει ενοχλητικά κολλήματα όταν προσπαθεί να παράγει το γραφικό περιβάλλον. Έχει Android 11 και το One UI 3.1, το νεότερο γραφικό περιβάλλον της εταιρείας. Αυτό που δεν έχει είναι κάποιο είδους βιομετρική επιβεβαίωση των στοιχείων μας. Τυπικά έχει Face ID με την μπροστινή κάμερα, αλλά αυτό δεν είναι ασφαλές σε καμία περίπτωση. Σε ένα τάμπλετ αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορούσε να υπάρχει αισθητέρας αποτυπωμάτων και έτσι η μοναδική επιλογή είναι είτε το Face ID είτε μοτίβο και κωδικός κλειδώματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ το έχω αφήσει απλά ξεκλείδωτο, με ένα απλό swipe ξυπνάει την οθόνη του. Τώρα, το ίδιο το πάνελ του Tab A7 Lite είναι όσο καλή μπορεί να είναι μια LCD οθόνη σε αυτή την κατηγορία. Τα χρώματα είναι αρκετά ζωντανά και έντονα και η μέγιστη ένταση του φωτισμού είναι υπερβολική ίσως όταν χρησιμοποιούμε το tablet σε εσωτερικό χώρο. Παρ' όλα αυτά πιθανότατα θα είναι αρκετά ικανοποιητική σε περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούμε εκτός σπιτιού με αυτό. Επειδή η έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι η βασική, όπως είπαμε, με 32 GB αποθηκευτικού χώρου και 3 GB μνήμης RAM, εν έτη 2021 βέβαια, πάμε να δούμε λίγο ότι στην πράξη από τα 32 GB προφανώς και δεν είναι όλα διαθέσιμα για να χρησιμοποιήσουμε εμείς, να εγκαταστήσουμε εφαρμογές και όχι μόνο. Στην πράξη λοιπόν το tablet έχει περίπου, κάτσε να δούμε γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει ήδη τα 13,7 GB πιασμένα με προεγκατεστημένες εφαρμογές και το λειτουργικό του σύστημα, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 18 GB στην καλύτερη περίπτωση είναι διαθέσιμα για να εγκαταστήσουμε εμείς ό,τι θέλουμε σε αυτό. Βέβαια και πάλι προφανώς εδώ σε ένα tablet που προορίζεται για να βλέπει κάποιος βίντεο στο YouTube μέχρι ένα σημείο να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον Chrome και κάποιες social media εφαρμογές, είναι δεδομένο ότι αυτός ο αποθηκευτικός χώρος πιθανότατα είναι αρκετός. Πάμε λίγο τώρα και να δούμε εδώ και πόσο γρήγορα ή όχι τόσο γρήγορα αποκρίνεται το Tab A7 Lite. Να ανοίξουμε το YouTube, να το ζητήσω να ανοίξει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο να ξεκινήσει η εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και να βρούμε και να δούμε το συνηθισμένο μας HDR βίντεο. Προφανώς και η οθόνη του Tab A7 Lite δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου, αλλά είναι ένα καλό βίντεο για να δούμε συνολικά τη χρωματική της απόδοση. Αφού φυσικά δούμε, όπως σχεδόν πάντα, διαφήμιση για το eFood. Λοιπόν, πάει, έχει ξεκινήσει ήδη το βίντεο. Να γυρίσουμε το tablet στο πλάι. Αυτή, ναι, αυτό το wizard να δούμε πότε θα τον αφαιρέσει η Samsung. Αυτή είναι λοιπόν η οθόνη του Tab A7 Lite με τουλάχιστον απόλυτα ικανοποιητική χρωματική απόδοση για ένα LCD panel. Και μιας και βλέπουμε το βίντεο, όχι, το χαμήλωσε εντελώς. Μάλιστα. Και πάμε να το χαμηλώσουμε και πάλι. Αυτή είναι η μέγιστη ένταση που έχουν τα δύο στερεοφωνικά του ηχεία. Είναι σε κάθε περίπτωση σίγουρα αρκετά δυνατή και φαίνεται σαν μια πρώτη εικόνα ότι έχουν και αρκετά καλή ποιότητα. Πάμε να ζητήσουμε από το Tab A7 Lite να βγει από το YouTube. Του το έχω ζητήσει, το κατάφερε. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή καθυστέρηση όταν το χρησιμοποιούμε και πάλι να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι είναι ένα σχετικά οικονομικό tablet.
Τώρα και σε landscape χειρισμό και όταν το κρατάει κάποιος στο πλάι, εδώ ίσως η οθόνη μπορεί να πει κανείς ότι έχει λίγο καλύτερες γωνίες θέασης, παρότι το tablet είναι τυπικά σχεδιασμένο για να το χρησιμοποιούμε όρθιο και ναι, κατάφερε να περιστρέψει και την οθόνη του. Πάμε πάλι. Α, εντάξει, το καταφέρνει όλο και πιο γρήγορα. Συνεχίζει βέβαια, όπως είπαμε, την εγκατάσταση κάποιων εφαρμογών και η διαδικασία αυτή προφανώς επιβαρύνει την απόδοση του Tab Alpha 7 Lite. Τώρα, λίγα ακόμα λόγια για το hardware στο εσωτερικό του. Την μπαταρία δεν έχω αναφέρει ακόμα. 5.100 mAh είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας. Δεν φαίνεται άμεσα τόσο μεγάλη η χωρητικότητα αυτή. Είναι όμως το hardware στο εσωτερικό του προφανώς λιγότερο απαιτητικό σε κατανάλωση ενέργειας και πιθανότατα για τα δεδομένα πάντα ενός tablet η απόδοση που θα έχει αυτή η μπαταρία θα είναι αρκετά ικανοποιητική. Τώρα, το κατά πόσο το One UI 3.1 είναι αυτό με την πλευρά του ικανοποιητικά γρήγορο σε ένα σχετικά απλό tablet είναι κάτι που θα δούμε στη συνέχεια αφού το χρησιμοποιήσω για μερικές ημέρες και έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα για το τι προσφέρει. Και πριν κλείσουμε το σχετικά σύντομο συγκεκριμένο βίντεο, να πω ότι η έκδοση του Tab Alpha 7 Lite που έχω στα χέρια μου έχει υποστήριξη για Wi-Fi δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μόνο. Παρ' όλα αυτά, τυπικά είναι διαθέσιμο και σε έκδοση με υποδοχή για κάρτα SIM και πρόσβαση σε 4G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, προφανώς όχι σε δίκτυα 5ης γενιάς. Λοιπόν, αυτή είναι συνολικά μια πρώτη εικόνα για το Tab Alpha 7 Lite, ένα σίγουρα ενδιαφέρον για τα χρήματα του tablet και για πολλοί κόσμο ίσως καλύπτει τις απλές απαιτήσεις που έχει στην καθημερινότητά του, είναι πιθανόν ιδανικό και για ένα μικρό παιδί σαν ένα όχι ακριβό tablet ώστε και να πάθει κάτι να μην στεναχωρηθούμε τόσο πολύ. Προφανώς θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ με λίγη υπομονή για τη συνολική του απόδοση και θα επανέλθω σε μερικές ημέρες με ένα δεύτερο βίντεο. Καλή συνέχεια από εμένα και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.